Το 1921, ο Albert Einstein κερδίζει το βραβείο Νόμπελ για την εργασία του πάνω στο φωτοελεκτρικό φαινόμενο. Τι όμως είναι το φαινόμενο αυτό και γιατί είναι τόσο σημαντικό, πάμε να δούμε. Γεια σας, είμαι ο Χρήστος Κυριακίδης και στο βίντεο αυτό θα μιλήσουμε για το φωτοελεκτρικό φαινόμενο. Θα δούμε ποιες ήταν οι αδυναμίες της κλασικής μηχανικής στο να ερμηνεύσει το φαινόμενο αυτό. Θα δούμε επίσης ποια είναι η ερμηνεία του στα πλαίσια της κβαντικής μηχανικής. Και πριν περάσουμε όμως στο φαινόμενο αυτό καθεαυτό, θα ήταν σημαντικό να αναφέρουμε δύο λόγια για το φως και την φύση του, προκειμένου να κατανοήσουμε την έννοια του φωτονίου. Το 1690, ο Christian Huygens δημοσιεύει μια εργασία στην οποία πραγματεύεται το φως και μας λέει πως το φως είναι ένα κύμα το οποίο ταξιδεύει στον αιθέρα. Λίγο αργότερα, και συγκεκριμένα το 1704, ο Isaac Newton τίθεται ενάντια σε αυτή τη σκέψη του Huygens. Τι κάνει ο Isaac Newton? Δημοσιεύει μια εργασία στην οποία παρατηρεί το εξής πράγμα. Το φως το οποίο προσπίπτει πάνω σε μια επιφάνεια λέει πως μοιάζει με τον τρόπο που θα προσέπιπτε σε αυτήν μια ελαστική μπάλα. Δηλαδή η γωνία πρόσπτωσης είναι ίδια με τη γωνία ανάκλασης. Άρα λοιπόν το συμπέρασμα που καταλήγει είναι πως το φως είναι σωματίδια. Άρα τελικά τι είναι το φως, κύμα ή σωματίδιο? Λίγο αργότερα, το 1801, με πρωταγωνιστή τον Thomas Young, ο οποίος έκανε ένα διάσημο πείραμα, το πείραμα της διπλής σχισμής, θα δώσει ιδιαίτερο προβάδισμα στην ιδέα του Christian Huygens για την κυματική φύση του φωτός. Το πείραμα φυσικά που έκανε ο Thomas Young με τη διπλή σχισμή δεν είναι άλλο από το να ρίξουμε φως πάνω σε μια επιφάνεια, στην οποία υπάρχουν δύο πολύ λεπτές σχισμές. Καθώς τώρα το φως θα περάσει από αυτές τις δύο σχισμές, η εικόνα που θα εμφανιστεί στο πέτασμα από πίσω ουσιαστικά είναι εναλλασσόμενες φωτεινές και σκοτεινές γραμμές, οι οποίες ουσιαστικά μας δίνουν την εικόνα μιας συμβολής. Η συμβολή είναι μια χαρακτηριστική εικόνα δύο κυμάτων. Αργότερα έχουμε τον μεγάλο James Clerk Maxwell, ο οποίος μας λέει πως το φως είναι ηλεκτρομαγνητικό κύμα. Και ερχόμαστε πλέον σε δύο χρονολογίες που θα μας ξεκαθαρίσουν τι είναι το φως, ποια είναι η φύση του. 1900 και ο μεγάλος πατέρας της κβαντικής φυσικής, Max Planck, μας λέει πως η ενέργεια των ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων δεν είναι μια συνεχής ποσότητα, αλλά διακριτές ποσότητες. Είναι χωρισμένοι σε πακετάκια ενέργειας, στα κβάντα. Πάνω σε αυτό το κόνσεπτ πατάει ο Albert Einstein και το 1905 με το φωτοελεκτρικό φαινόμενο μας λέει πως, μάγκες, τζάβα διαφωνούμε, το φως έχει διτή φύση. Το φως συμπεριφέρεται και σαν σωματίδιο και σαν κύμα. Και μάλιστα με την ενέργεια του σωματιδίου να είναι ανάλογη της συχνότητας του κύματος. Πάμε τώρα να περάσουμε στο φωτοελεκτρικό φαινόμενο. Σύμφωνα με τον ορισμό, το φωτοελεκτρικό φαινόμενο είναι μια κβαντική διαδικασία κατά την οποία απελευθερώνονται ηλεκτρόνια από μια μεταλλική επιφάνεια όταν σε αυτήν προσπέσει ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία συχνότητας τέτοιας που θα κάνει τα ηλεκτρόνια να υπερπηδήσουν το φράγμα της δυναμικής τους ενέργειας και να απελευθερωθούν από την επιφάνεια αυτή. Πάμε να το δούμε λίγο αναλυτικότερα για να το κατανοήσουμε λίγο πέραν του ορισμού. Έστω λοιπόν ότι έχουμε σε αυτό το σημείο εδώ μια μεταλλική επιφάνεια. Και πάνω σε αυτή τη μεταλλική επιφάνεια υπάρχουν ηλεκτρόνια. Οπότε ας ζωγραφίσω αυτό εδώ ένα ηλεκτρόνιο. Τώρα, τα ηλεκτρόνια πάνω σε αυτή τη μεταλλική πλάκα συγκρατούνται λόγω ελκτικών δυνάμεων που αναπτύσσονται μεταξύ των ηλεκτρονίων που είναι αρνητικά φορτισμένα σωματίδια και των θετικών πυρήνων. Άρα λοιπόν, αυτή η πλάκα έχει ένα σωρό ηλεκτρόνια τα οποία συγκρατούνται πάνω σε αυτήν. Έρχομαι εγώ τώρα να ρίξω φως πάνω σε αυτή την πλάκα. Εγώ και η Νικολούλη. Λοιπόν, οπότε, έχω ζωγραφίσει εδώ ένα φωτόνιο. Αυτή τη στιγμή μοιάζει με σωματίδιο. Οπότε, κοιτάξτε τι θα κάνω. Θα κάνω και αυτό εδώ το κυματάκι μέσα για να τονίσω τη διτή φύση του φωτός. Άρα, λοιπόν, ας πούμε ότι αυτό το φωτόνιο έρχεται με πορεία ώστε να συγκρουστεί με αυτό εδώ το ηλεκτρόνιο. Αυτό το φωτόνιο τώρα, καθώς κινείται, έχει μια ενέργεια. Ας ονομάσουμε αυτή την ενέργεια ενέργεια φωτονίου. Και μάλιστα η ενέργεια φωτονίου, εφ ή φωτ όπως το έχω συμβολήσει εδώ πέρα, μπορεί να υπολογιστεί από τον μαθηματικό τύπο H επί F, όπου F είναι η συχνότητα και H είναι η σταθερά του Planck. Τώρα για αυτήν τη σταθερά και γενικότερα για κάποια σημεία αυτού του βίντεο, επειδή αναφερόμαστε στην κβαντική μηχανική, θα σας συνέστηνα να παρακολουθήσετε ένα βίντεο που έχω ετοιμάσει σχετικά με την ιστορική εξέλιξη, μια ιστορική αναδρομή ουσιαστικά της κβαντικής φυσικής. Το βίντεο αυτό θα το βρείτε σε link στην περιγραφή από κάτω. Αυτό που είχαμε λοιπόν μέχρι τώρα είναι ότι έχουμε την ενέργεια του φωτονίου και το φωτόνιο μας να κινείται προκειμένου να συγκρουστεί με αυτό εδώ το ηλεκτρόνιο. Ας υποθέσουμε ότι η ενέργεια που φέρει το φωτόνιο προς το παρόν είναι αρκετή προκειμένου να ξεκολλήσει το ηλεκτρόνιο μου από την πλάκα. Θα αναφερθώ σε λίγο σε αυτό το σημείο, κρατήστε ένα αστερίσκο. Άρα λοιπόν έχουμε το ηλεκτρόνιο το οποίο παπ αποκολλήθηκε από εδώ πέρα και κινείται με μια ταχύτητα, ας πούμε ταχύτητα V.
Και αυτό το ηλεκτρόνιο πλέον το ονομάζουμε φωτοηλεκτρόνιο και ας πούμε ότι έχει μια μάζα M. Άρα έχουμε ένα φωτοηλεκτρόνιο μάζας M, έχει μια ταχύτητα V, οπότε το μυαλό μας που πάει, αφού έχει μάζα M και μια ταχύτητα, αυτό το φωτοηλεκτρόνιο έχει και κινητική ενέργεια. Λοιπόν, το σημείο που σας είπα θα κρατήσουμε με αστερίσκο είναι το εξής. Αυτό το ηλεκτρόνιο ήταν συγκρατημένο πάνω σε αυτή την επιφάνεια λόγω των ελεκτρικών δυνάμεων. Και είπαμε πως αυτό το φωτόνιο πρέπει να φέρει ένα συγκεκριμένο ποσό ενέργειας προκειμένου να καταφέρει το ηλεκτρόνιο και να ξεκολλήσει. Αυτό το ποσό ενέργειας λοιπόν τώρα ονομάζεται έργο εξαγωγής και το συμβολίζουμε με φ. Και είναι η ελάχιστη ενέργεια που πρέπει να απορροφήσει το ηλεκτρόνιο προκειμένου να ξεκολλήσει από την πλάκα. Αν η ενέργεια του φωτονίου είναι μεγαλύτερη από το έργο εξαγωγής, τότε το ηλεκτρόνιό μας αποκολλήθηκε και έφυγε. Λοιπόν, τώρα θα ήθελα να εξετάσουμε λίγο αυτό το προβληματάκι εδώ που βλέπουμε με μία σκέψη ενεργειών, δηλαδή μία σκέψη αρχής διατήρησης ενέργειας. Και θα καταλήξουμε στη φωτοηλεκτρική εξίσωση του Albert Einstein. Κοιτάξτε λίγο τι έγινε τώρα. Είχαμε το φωτόνιο το οποίο ερχόταν. Οπότε αρχικά είχαμε ουσιαστικά την ενέργεια του φωτονίου. Αυτή η ενέργεια τι έγινε? Έγινε δύο πράγματα. Το πρώτο ήταν να δώσει ένα σημαντικό κομμάτι της στο ηλεκτρόνιο προκειμένου να υπερπηδήσει το φράγμα της δυναμικής του ενέργειας. Τάκ, να το ξεκολλήσει δηλαδή. Ποιο είπαμε ότι είναι αυτό? Είναι το φ, είναι το έργο εξαγωγής. Άρα, ένα ποσό της ενέργειας του φωτονίου έγινε φ. Έγινε δηλαδή έργο εξαγωγής. Το υπόλοιπο ποσό ενέργειας τι έγινε? Είπαμε ότι το ηλεκτρόνιο έφυγε, ξεκόλλησε, κινήθηκε. Άρα έγινε κινητική ενέργεια. Άρα λοιπόν έχουμε ότι η ενέργεια του φωτονίου έγινε έργο εξαγωγής και κινητική ενέργεια. Και αν λύσω αυτή την εξίσωση ως προς την κινητική ενέργεια, άρα K θα είναι ίσον με την ενέργεια του φωτονίου μείον το έργο εξαγωγής. Και αυτή λοιπόν είναι η φωτοηλεκτρική εξίσωση του Albert Einstein. Πάμε τώρα να περάσουμε σε ένα παραδειγματάκι με νούμερα, σαν μια μικρή ασκησούλα, προκειμένου να κατανοήσουμε λίγο αυτά που μόλις τώρα είπαμε. Έστω λοιπόν ότι στη συγκεκριμένη άσκηση έχουμε ένα φωτόνιο, το οποίο είναι μήκους σχήματος 525 νανομέτρων. Αυτό το φωτόνιο τώρα έρχεται και θα συγκρουστεί με ένα ηλεκτρόνιο και ας υποθέσουμε προς το παρόν ότι θα υπάρχει αποκόλληση του ηλεκτρονίου, δηλαδή θα έχουμε ένα φωτοηλεκτρόνιο, το οποίο θα κινηθεί με μια ταχύτητα V και μάζας M. Μας λέει τώρα η άσκηση ότι το έργο εξαγωγής για το συγκεκριμένο μέταλλο, για τη συγκεκριμένη μεταλλική επιφάνεια, είναι στα 3,43 επί 10 εις τη μείον 19η τζάου. Κάτι που θα ήθελα να σημειώσω και σχετικά με τα προηγούμενα που είπαμε είναι πως το έργο εξαγωγής, αυτό το φ δηλαδή, εξαρτάται από την μεταλλική επιφάνεια. Είναι κάτι δηλαδή που μπορεί να ποικίλει από μεταλλική επιφάνεια σε μεταλλική επιφάνεια. Η άσκηση αυτή λοιπόν μας ζητάει να υπολογίσουμε πόσο είναι η κινητική ενέργεια του ηλεκτρονίου που θα εξέλθει, που θα αποκολληθεί από αυτή τη μεταλλική επιφάνεια. Λοιπόν, εμείς για να υπολογίσουμε την κινητική ενέργεια, είδαμε πριν από τη φωτοηλεκτρική εξίσωση του Einstein τι πρέπει να κάνουμε. Αλλά αρχικά εγώ τι θα έπρεπε να υπολογίσω? Θα έπρεπε να υπολογίσω την ενέργεια του φωτονίου. Και γιατί θα έπρεπε να την υπολογίσω? Θυμηθείτε πριν πως είπαμε ότι για να αποκολληθεί αυτό το ηλεκτρόνιο από τη μεταλλική πλάκα, η ενέργεια του φωτονίου θα πρέπει να είναι μεγαλύτερη από το έργο εξαγωγής. Εάν η ενέργεια του φωτονίου είναι μικρότερη από αυτό το φ, από το έργο εξαγωγής, το ηλεκτρόνιο δεν έχει να πάει πουθενά. Άρα λοιπόν πάμε αρχικά να υπολογίσουμε την ενέργεια του φωτονίου. Επίσης για την άσκηση μας δίνεται πως η ταχύτητα του φωτός είναι 2,998 επί 10 στην 8 μέτρα ανά σεκόντ και επίσης το H, η σταθερά του Planck δηλαδή, 6,626 επί 10 στη μείον 34 τζάουλ ανά σεκόντ. Λοιπόν, για την ενέργεια του φωτονίου τώρα. Αν θυμάστε τον τύπο που είχαμε γράψει πριν, ήταν πως η ενέργεια του φωτονίου είναι H επί F, δηλαδή σταθερά του Planck επί συχνότητα. Ένα προβληματάκι τώρα που εμφανίζεται είναι ότι θα πει κάποιος δεν έχω τη συχνότητα. Και δίκιο θα έχεις. Αλλά κοιτάξτε τι μπορώ να κάνω. Αν συμβουλευτώ την εξίσωση της σχηματικής, η οποία μου λέει πως η ταχύτητα του φωτός σε είναι ίσο με λάμδα επί F και έρθω εδώ και λύσω ως προς τη συχνότητα. Κοιτάξτε τι ωραία πράγματα βγαίνουν. Βγαίνει ότι το F είναι σε προς L. Άρα λοιπόν, τώρα αν συνδυάσω αυτούς τους δύο τύπους, μπορώ να υπολογίσω πόσο είναι η ενέργεια του φωτονίου. Άρα λοιπόν, η ενέργεια του φωτονίου θα βγει H, η σταθερά του Planck, επί όπου F τι θα βάλω την ταχύτητα του φωτός διά το L. Άρα, σε προς L. Και τώρα μπορώ να περάσω σε αντικαταστάσεις. Άρα λοιπόν, έχουμε πως η ενέργεια του φωτονίου θα είναι. Πόσο ήταν το H, μου το έδωσε, 6,626 επί 10 εις τη μείον 34, επί πόσο είναι η ταχύτητα του φωτός, 2,998 επί 10 εις την 8η, άρα έχουμε 2,998 επί 10 εις την 8η,
προς. Μία προσοχή εδώ πέρα. Μας έδωσε το μήκος σχήματος είναι στα 525 νανόμετρα. Προσέξτε, νανόμετρα. Δεν είμαστε σε μονάδες μέτρησης SI, άρα πρέπει να κάνουμε αυτή τη μετατροπή. Δεν είναι κάτι δύσκολο, απλά πολλαπλασιάζω επί 10 εις τη μείον 9. Άρα λοιπόν έχουμε 525 επί 10 εις τη μείον 9. Αν έρθουμε τώρα και κάνουμε αυτές τις πάρα πολύ συμπαθητικές πράξεις, θα βγει ότι αυτό το αποτέλεσμα είναι 3,78 επί 10 εις τη μείον 19 τζάουλ. Αυτή λοιπόν είναι η ενέργεια του φωτονίου. Τέλεια. Και βρίσκομαι σε ένα σημείο που πρέπει να σκεφτώ αυτό που ανέλησα πριν. Τι δηλαδή αν η ενέργεια του φωτονίου είναι μεγαλύτερη από το έργο εξαγωγής. Πολύ απλά, κοιτάω τα δύο νουμεράκια. Οι τάξεις δυνάμεων είναι ίδιες, άρα εδώ έχουμε 3,78, εδώ έχουμε 3,43, κερδίσαμε. Έτσι, το ηλεκτρόνιο θα σηκωθεί και θα φύγει από μεταλλική πλάκα. Και τι μας ζήτησε εμάς η άσκηση, να υπολογίσουμε πόσο είναι η κινητική του ενέργεια. Πολύ απλά, φωτοελεκτρική εξίσωση του Einstein, άρα K, κινητική ενέργεια, με τι είπαμε είναι ίση, με την ενέργεια που φέρει το φωτόνιο, μείον το έργο εξαγωγής. Άρα λοιπόν, μείον φι. Άρα λοιπόν, μπορώ να πω ότι η κινητική ενέργεια θα είναι. Πόσο ήταν η ενέργεια του φωτονίου? 3,78 επί 10 εις τη μείον 19 μείον πόσο ήταν το φι, 3,43 επί 10 εις τη μείον 19. Άρα λοιπόν από εδώ η κινητική ενέργεια βγαίνει στα 3,5 επί 10 εις τη μείον 20 τζάουλ. Αυτή λοιπόν είναι η κινητική ενέργεια του ηλεκτρονίου όταν θα εξέλθει, όταν θα αποκολληθεί από αυτή τη μεταλλική επιφάνεια. Αυτό που θα ήθελα να αναφέρουμε τώρα σε αυτό το σημείο είναι ποιες ήταν οι αδυναμίες της κλασικής φυσικής στο να δώσει την ερμηνεία όσον αφορά το φωτοελεκτρικό φαινόμενο. Η κλασική φυσική μας λέει πως ένα σώμα εκπέμπει ή απορροφά ενέργεια με συνεχή τρόπο. Κοιτάξτε τώρα τι πρόβλημα εμφανίζεται στην ερμηνεία του φωτοελεκτρικού φαινομένου σύμφωνα με αυτή την πρόταση. Έστω λοιπόν ότι έχουμε το ηλεκτρόνιό μας και ένα φωτόνιο το οποίο πλησιάζει προκειμένου να προσκρούσει και το ηλεκτρόνιο στη συνέχεια να αποκολληθεί από την επιφάνεια. Ας υποθέσουμε, τελείως τυχαία τα νούμερα, ότι το έργο εξαγωγής για αυτό το ηλεκτρόνιο είναι τα 100 τζάουλ. Και ας υποθέσουμε ότι αυτό το φωτόνιο φέρει μια ενέργεια 10 τζάουλ. Οπότε θα μου πει κάποιος, με βάση αυτά που είπαμε, τα 10 τζάουλ δεν επαρκούν για να αποκολληθεί αυτό, αλλά κάτσε ρε φίλε, αν πάρει τα πρώτα 10, έρθει μετά ένα ακόμα, άλλα 10, άλλα 10, 10, 10, 10, πόσα γίνανε, 100. Άρα μάζεψε σιγά σιγά αυτό το ηλεκτρόνιο το ποσό ενέργειας που ήθελε για να αποκολληθεί. Άρα θα αποκολληθεί. Όχι. Η διαδικασία δεν δουλεύει έτσι. Δεν λειτουργεί δηλαδή συσσωρευτικά η ενέργεια που απορροφάει το ηλεκτρόνιο προκειμένου να μάσει ό,τι χρειάζεται για να αποκολληθεί από την επιφάνεια. Είναι μια διαδικασία η οποία γίνεται ακαριαία. Είναι μια διαδικασία η οποία πώς θα γίνει. Πρέπει η ενέργεια που φέρει το φωτόνιο να είναι μεγαλύτερη ή οριακά ίση με την ενέργεια εξαγωγής, με την ενέργεια που χρειάζεται να πάρει το ηλεκτρόνιο για να σηκωθεί και να φύγει από αυτή την επιφάνεια. Ένα δεύτερο πρόβλημα που εμφάνιζε η κλασική φυσική είναι ότι δεν έκανε κάπου λόγο για την συχνότητα στο φωτόνιο. Δηλαδή θεωρούσε πως είναι ανεξάρτητο το γεγονός της συχνότητας. Κοιτάξτε όμως πάλι που εμφανίζεται το πρόβλημα. Σύμφωνα με την εξίσωση που εμφανίσαμε πριν, την φωτοελεκτρική εξίσωση του Einstein, είδαμε πως η κινητική ενέργεια λοιπόν τι ήτανε. Ήτανε ε, η ενέργεια του φωτονίου, μείον το έργο εξαγωγής. Και εγώ τι θέλω να μελετήσω τώρα, θέλω να μελετήσω την περίπτωση που το ηλεκτρόνιό μου σηκώθηκε και έφυγε από την πλάκα. Κινήθηκε, κινητική ενέργεια. Άρα να έχει κινητική ενέργεια. Άρα αυτή η ποσότητα του κάπα τι πρέπει να είναι, υπαρκτή, μεγαλύτερη από το 0. Άντε οριακά ίση. Το οριακά ίση το αναφέρω στην περίπτωση που ίσα ίσα η ενέργεια πρόλαβε και το ξεκόλλησε. Άρα αυτό πρέπει να είναι μεγαλύτερο ίσο από το 0. Άρα αυτό τι πρέπει να είναι, μεγαλύτερο ίσο από το 0. Άρα λοιπόν έχουμε ότι η ενέργεια του φωτονίου μείον αυτή την ποσότητα φ του έργου εξαγωγής πρέπει να είναι μεγαλύτερο ίσο από το 0. Ενέργεια φωτονίου, ποιος ήταν ο τύπος, θυμόμαστε, H επί F. Άρα λοιπόν σταθερά του Planck επί συχνότητα μεγαλύτερο ή ίσο από το έργο εξαγωγής. Άρα λοιπόν η συχνότητα, το F, θα πρέπει να είναι μεγαλύτερο ή ίσο από έργο εξαγωγής προς σταθερά του Planck. Και αν πάρω την περίπτωση της ισότητας, αυτό από το μεγαλύτερο ίσο, την περίπτωση του ίσο, του οριακά δηλαδή, τι θα βρω? Θα βρω την μικρότερη δυνατή συχνότητα που μπορεί να έχει ποιος το φωτόνιο προκειμένου να αποκολλήσει ποιον το ηλεκτρόνιο. Άρα λοιπόν, εδώ, αν πάρω την περίπτωση της ισότητας, θα βρω το F, το οποίο το ονομάζουμε F0 και είναι ίσον με φι προς H. Αυτή η συχνότητα ονομάζεται συχνότητα κατωφηλίου.
Αυτό λοιπόν ήταν το φωτοηλεκτρικό φαινόμενο. Στο σημείο αυτό να αναφέρω πως έχουν ξεκινήσει και τρέχουν οι εγγραφές για online μαθήματα φυσικής για όσες και όσους ενδιαφέρεστε. Για την πρώτη, την δευτέρα και την τρίτη ηλικίου. Φυσικά μπορείτε να βρείτε πληροφορίες κάτω στην περιγραφή και να επικοινωνήσετε είτε μέσω social media, είτε μέσα από το κανάλι, είτε στο κινητό που θα βρείτε από κάτω. Τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Η Just Physics.